ένα ξεχωριστό αυγουστιάτικο αντάμωμα κάτω από το φως του φεγγαριού με μουσική, θέατρο, οικαστικά δρόμενα υπόσχονται και φέτος οι γιορτές Ρόκας. Μια ιδέα ανθρώπων της Κισάμου πριν από 7 χρόνια εξελίχθηκε σε θεσμό που αγκαλιάζεται από φορείς, καλλιτέχνες και συλλογικότητες από όλη την Ελλάδα. Στην αρχή υπήρχε μια επιφυλακτικότητα, αλλά σιγά σιγά όλοι οι χωριανοί αγάπησαν και αγκάλισαν αυτή την ιδέα. Κάθε Αύγουστο οι γιορτές Ρόκας γίνονται μεγαλύτερες. Φέτος δημιουργήσαμε σκηνές για θεατρικές παραστάσεις σε αυλές, βαλκόνια, δρόμους, σε όλο το χωριό. Στη φετινή 7η διοργάνωση, ο ήχος των χωριών και η κίνηση των ανθρώπων τους είναι ο κεντρικός θεματικός άξονας των εκδηλώσεων. Ο επισκέπτης χαράζει τη διαδρομή του μέσα στα χωριά, ακούγοντας ιστορίες, τραγούδια και μουσική, φωνές και ψήθυρους που τον οδηγούν σε μια μυσταγωγική πορεία στα σοκάκια, στις αυλές και στην παράδοση. Όλοι στο χωριό νιώθουν τις γιορτές Ρόκας ότι είναι δικές τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι κάθε χρόνο μια γιαγιά έρχεται, μου δίνει 50 ευρώ διακριτικά στο χέρι και μου λέει: «Πάρε Παναγιώτη μου, αυτά έχω και είναι για τις γιορτές Ρόκας». Κάπως έτσι, οι κάτοικοι της Ρόκας και της Κεράς που έβλεπαν τον τόπο τους να μαραζώνει, έβαλαν το δικό τους λιθαράκι για τη διοργάνωση αυτών των γιορτών που ζωντανεύουν τα δύο μικρά χωριά. Το χωριό μας στο παρελθόν ήταν μία κουκίδα στο χάρτη. Τώρα πια το χωριό ζει. Ξαναζεί. Η διοργάνωση ώθησε τους μόνιμους κατοίκους να ασχοληθούν ακόμα περισσότερο με τον τόπο τους, τους νέους να επιστρέψουν τα καλοκαίρια. Ψυχή της διοργάνωσης, ο νεοεκλεγής δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Μανδυράκης. Θυμάμαι όταν έκλεισε το καφενείο, οι ηλικιωμένοι της περιοχής έπαθαν μαζική κατάθλιψη. Το καφενείο ήταν τα social media της εποχής. Έπρεπε να σκεφτούμε κάτι για να φέρουμε πίσω τον κόσμο. Γύρισαμε μία ιδέα. Η αρχαιολογική χώρη στην Αυγουστιάτικη Πανσέλινη είναι ανοιχτή. Η αυλαία των φετινών γιορτών Ρόκας θα ανοίξει την 1η Αυγούστου με μουσική παράσταση από τον Φίβο Δελιβοριά και μια εικαστική εγκατάσταση με τις μικρογραφίες των σπιτιών.